Ρεκόρ αποτελεί η φετινή χρονιά σε επίπεδο δωρεάς οργάνων για το Ηράκλειο, το οποίο κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα καταναλογία πληθυσμού σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας. Ως μια αυτονόητη ενέργεια, χαρακτήρισε την πράξη της δωρεάς οργάνων η μητέρα του 22χρονου Αντώνη, ο οποίος έσβησε μετά από τροχαίο τον Αύγουστο του 2023. Είναι επιτακτική η ανάγκη η συζήτηση της δωρεάς να ανοίξει μέσα στις οικογένειες, τονίζουν οι επιστήμονες. Δεν μικραίνει ο πόνος με αυτό, όμως γαλινεύει η ψυχή σου και ταυτόχρονα εξυψώνεις τη ψυχή του δικού σου ανθρώπου, του παιδιού σου. Της δίνεις την αξία που πρέπει. Είναι η μητέρα του 22χρονου Αντώνη, που έφυγε από τη ζωή μετά από τροχαίο τον Αύγουστο του 2023. Είναι η μάνα που δεν δίστασε ούτε μια στιγμή να πάρει μαζί με τον σύζυγό της την απόφαση να γίνει ο Αντώνης τους η γέφυρα ανάμεσα στο θάνατο και τη ζωή. Δεν έχω την ψευδαίσθηση ότι το παιδί μου αναγεννήθηκε μέσα από αυτούς τους ανθρώπους. Αντίθετα, αυτοί οι άνθρωποι αναγεννήθηκαν μέσω του Αντώνη μου, με τη βοήθεια του Αντώνη μου. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν ελπίδα για τη ζωή, έχουν μια καλύτερη καθημερινότητα, μπορούν και ονειρεύονται. Η δωρεά οργάνων είναι υπέρτατη πράξη αγάπης για τον συνάνθρωπο. Μέσα από την υπέρβαση του πόνου των συγγενών που χάνουν τον άνθρωπό τους, προκύπτει αυτό το μεγαλείο στο οποίο γεφυρώνεται το χάσμα μεταξύ του θανάτου και της ζωής. Από έναν δότη μπορεί μέχρι και 9 άνθρωποι οι οποίοι να ξαναπάρουν τη ζωή τους πίσω. Από τον Αντώνη. 5 όργανα. Την καρδιά, το ύπαρ, τους πνεύμονες και τον νεφρά. Η καρδιά της δωρεάς οργάνων χτυπά στις μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων. Πολύ συντονισμένη δουλειά από όλους, από όλο το προσωπικό της μεταστατικής θεραπείας. Οι γιατροί των μονάδων ρίχνονται στη μάχη της σωτηρίας των ασθενών τους με όλες τους τις δυνάμεις. Όμως κάποιες φορές η μάχη αυτή είναι άνηση και το αποτέλεσμα έχει κριθεί πριν ακόμα ξεκινήσει ο αγώνας. Για μένα οι δυσκολότερες περιπτώσεις που διαχειριστήκαμε είναι οι περιπτώσεις νεαρών ασθενών και έπρεπε να μιλήσουμε στην οικογένεια που δεν μπορούσε να αποδεχθεί τον εγκεφαλικό θάνατο, διότι μέχρι και πριν από μία μέρα το παιδί τους ήταν καλά. Πρέπει όλοι να ξέρουμε ότι η ζωή εμπεριέχει και το θάνατο και ότι όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον αγώνα μας για τη ζωή και στο φόβο μας για το θάνατο. Γιατρέ, πολλές φορές συγχαίουμε κάποιους όρους όταν μας λένε για εγκεφαλικό θάνατο. Ο εγκεφαλικός θάνατος ισούται με τον θάνατο. Δηλαδή, δεν υπάρχει εγκεφαλική λειτουργία, δεν υπάρχουν οι ανώτερες λειτουργίες, ο ασθενής δεν αναπνέει και ουσιαστικά διατηρείται σε λειτουργία μόνο με τη βοήθεια του αναπνευστήρα και των υπολείπων μηχανημάτων. Είναι σε μη αναστρέψιμη κατάσταση. Εμείς στο πιστοποιητικό θανάτου των ασθενών, οι οποίοι γίνονται δότες, ως ώρα θανάτου, καταγράφουμε την ώρα της πιστοποίησης του εγκεφαλικού θανάτου. Αφού οι γιατροί μου είπαν ότι έχει, το παιδί είναι εγκεφαλικά νεκρό, οι γιατροί σου δίνουν ταυτόχρονα συλληπιτήρια. Επομένως πρέπει την απόφαση να την πάρεις άμεσα, ούτως ώστε να μην χαθούν τα όργανα του παιδιού. Η χώρα μας είναι ουραγός σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δωρεές οργάνων. Ωστόσο φέτος καταγράφεται αύξηση των δωρεών, με το Ηράκλειο να πρωτοστατεί, δείχνοντας πως κάτι έχει αλλάξει. Οφείλω να συγχαρώ τόσο τις μονάδες εντατικής θεραπείας της πόλης, όσο και την υπεύθυνη των μεταμοσχεύσεων για τις προσπάθειες που έχουν κάνει για να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε σήμερα. Όπως τονίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα της δωρεάς οργάνων, το κρίσιμο είναι να ανοίξει η συζήτηση μέσα στις οικογένειες, έτσι ώστε οι συγγενείς στη στιγμή του μεγάλου πόνου να μην έχουν ενδιασμούς και δεύτερες σκέψεις, παρά μόνο το χρέος να τιμήσουν την επιθυμία του δικού τους ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι οικογένειες οι οποίες το είχαν συζητήσει από πριν, ήταν και πολύ πιο εύκολο να πάρουν την απόφαση. Έχει τύχει η οικογένεια που μας έχει πει ότι ναι, την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση στο σπίτι, ξέρουμε ότι ο δικός μας άνθρωπος θα ήθελε πάρα πολύ να δωρήσει. Ξέρετε που έχουν... Δεν ξέρω λεπτομέρειες για αυτούς τους ανθρώπους πέρα από κάποια γράμματα που έχω. Προσεύχομαι όμως για αυτούς
να τους έχει καλά ο Θεός.